Όχι, όχι, στάσουρο, ξανά σε με να σου εξηγήσω. Τι έγινε? Τι έγινε? Ο Κάροτ φιλιόταν με την Αγκουστίνα. Μεγάλε Κάροτ, καλά τις έκανες τις πιτσίρικας. Πάψε μικρέ. Ναι, πιο καλά πάψε εσύ. Για εσύ να πάψεις. Μα ρω, ξανά σε με να σου εξηγήσω, σε παρακαλώ. Εγώ δεν φιλιόμουν με αυτή. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ήθελα να τη φιλήσω. Όχι βέβαια. Κατάλαβα με Ροξάνα, δεν ξέρω. Μια στιγμή νόμιζα ότι είχαν κολλήσει τα χείλη μου. Κόλλησαν τα χείλια σου. Με περνάς για ηλίθεια από πάνω. Είσαι ένας άχρηστος. Όχι, όχι Ροξάνα, μην με χτυπάς. Ναι, μην το χτυπάς, άστε σε μένα. Αχ, τι ήταν αυτό. Τώρα μπορείς να με χτυπήσεις κι εσύ. Πάρε το αγόρι σου. Πρώην αγόρι. Όχι, όχι Ροξάνα, να σου εξηγήσω σε παρακαλώ. Δεν μου εξηγήσεις Κάροντε. Δεν θέλω να μου εξηγήσεις τίποτα. Συγγνώμη που παίρνω το λόγο, αλλά αν είναι για το ότι αυτός και η Αγκουστίνα είχαν κολλήσει χείλη με χείλη, νομίζω μπορώ να το εξηγήσω εγώ. Υπόλοιπο, αν θέλεις να πεις κάτι για να το καλύψεις, μην το πεις. Όχι, εγώ φταίω γι' αυτό Ροξάνα. Ανακάλυψα ένα κραγιόν για τη Λουτσιάνα με την ελπίδα να δώσουμε ένα φιλί παίζοντας την μπουκάλα και να μείνουμε κολλημένοι για λίγο. Αλλά νομίζω πως αυτή το έδωσε και στην Αγκουστίνα, δηλαδή την Πεπονούκη. Σε άκουσα. Ώστε αυτό ήθελες να κάνεις εμένα. Ώστε ήταν ένα δωράκι του Ταντέο, ηλίθιε. Λοιπόν, πώς τα πήγες. Έμεινες κολλημένος με την αδελφή μου. Ναι. Εντάξει. Μόλις μου κόλλησε μια ωραία σφαλιάρα. Όλε όλα. Όλε όλα. Συναντήσεις ρόμου, σου πω αγκαλιά να πιάνει ομάδα σαν και τη γειτονιά. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και τέλειο δυνατό μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε αδέρφια, είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Όλε όλα είμαστε απρόμητοι και η φιλία θέλουμε πάντα λανικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Απρόμητοι! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Αν συναντήσεις ρόμου, σου πω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σαν τη γειτονιά. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και τέλειο δυνατό μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε αδέρφια, είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Όλε όλα είμαστε απρόμητοι και η φιλία θέλουμε πάντα λανικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Απρόμητοι! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Απρόμητοι! Γεια σας! Παίρνε. Αρχιγέφυρα της πιο καλές σπίτες του Buenos Aires. Πόσο κάνουν? 21 πέσεις. 21 πέσεις μονάχα, πολύ τίνες. Για πλήρωσε. Εγώ! Ναι. Ούτε καν βάζεις τις πίτσες μεγάλε. Τις παγκοραμένες που είσαι. Κάτι πίτσες να πληρώσω εγώ που πληρώνω το χαβιάρι, τις σαμπάνιες και τις γυναίκες. Θέλεις να πληρώσω αυτές τις πίτσες των 21 πέσεις, Θα τις πληρώσω. Μη θυμώνεις γιατί θα τις πληρώσω εγώ. Πόσο όχι, είναι? Όχι. 21 πέσεις. Ας έτσι πληρώνω εγώ. Αρχηγέ, κοίτα. Είναι υπέροχες. Έχω μια θαυμάσια μυρωδιά. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τι έπαιρνες και έστειλες τον Νάτσο να αγοράσει πίτσες? Είναι για να καλοπιάσω τον Όλαν, τον μέλλοντα γαμπρό μου. Θέλω να φάει τις καλύτερες πίτσες της Αργεντινής. Όχι, Όλαν λείπει. Πήγε γουλιά στη Χιλή. Ό,τι καλά, φρόντιζε για τα λεφτά μου. Δεν πειράζει, αρχηγέ, θα τις φάω μεταξύ μας. Και εσένα ποιος σε κάλεσε, ηλίθιο κατασκεύασμα? Μα αρχηγέ, έφυγε ένας γαμπρός, αλλά ο άλλος είναι εδώ. Σκάσε! Σκάσε, ηλίθιο κατασκεύασμα. Παλιοβλαμένε, σκάσε.
σκάσε, μύρισε και σκάσε, μύρισε και σκάσε. Ο Κάρολ να μην κάνει τον Άγιο γιατί ήθελε και αυτός να φιλήσει την Αγκουστίνα. Εντάξει, μα δεν έχεις αποστά εμένα αγκολλημένη. Κοίτα ο υπόλοιπο τι πήγε να εφεύρει. Δεν μιλάει, δεν μιλάει, αλλά κοίτα τι σκάρωσε στη Λουτσιάνα. Κοίτα, αν ο Πετάκα μου κάνει κάτι τέτοιο, δεν θα τον συγχωρήσω ποτέ πια. Μα αφού ο Πετάκα δεν σου δίνει καθόλου σημασία. Άντε μικρέ! Είναι καλή ταινία. Μπα, δεν ξέρω γιατί όταν την άνοιξε έχει αρχίσει. Συμβαίνει κάτι? Ναι, είμαι ανήσυχος. Όλα θα πάνε καλά. Δεν πρέπει να ανησυχείς, αγάπη μου. Όχι, είμαι ανήσυχος για σένα. Θα κάνεις εγχείρηση εξαιτίας μου. Όχι, αγάπη μου. Έλα εδώ, έλα. Θέλω να σου πω κάτι. Κοίτα. Εσύ, η μαμά σου και τα αδέλφια σου, είσαι το πιο πολύτιμο που έχουμε. Εντάξει? Και θα σου πω κάτι ακόμα. Όταν γεννήθηκες εσύ, η πρώτη φορά που έγινε μπαμπάς, μου έδωσες πολλά πράγματα. Πράγματα που δεν μπορείς να δεις, ούτε να έχεις. Μου έδωσες χαρά, δώσες αγάπη και έκανες πάρα ευτυχισμένο. Γι' αυτό το να δώσω έναν εφρό είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω, γιατί σε αγαπώ πολύ. Όπου πλέον εσύ εμένα, μου δίνεις τόσο πολλά κάθε μέρα, πιο σημαντικά από έναν εχθρό. Μου δίνεις την αγάπη σου. Και αυτό για μένα είναι το πιο σπουδαίο που μπορώ να έχω. Το ξέρεις για μου. Κάρολ, τι έγινε σήμερα, κύριο Ξάνα, δεν σου έδωσε σημασία στο σχολείο? Όχι, όχι, Φέντε, δεν είναι ότι δεν μου έδωσε σημασία. Απλώς την έχω εκπαιδεύσει, βλέπεις. Άλλωστε, χθες της τηλεφώνησα σπίτι, μιλήσαμε και τα ξαναφτιάξαμε. Γλίτωσες, ε! Όχι, όχι, χοντρέ, τι γλίτωσα. Απλώς ξέρω να φέρομαι στις γυναίκες. Κάρον, μην κάνεις και το σπουδαίο τώρα, ε! Δεν κάνω το σπουδαίο, Φέντε. Έτσι είμαι εγώ με τις γυναίκες, έτσι. Και αν δεν τους αρέσει το δρόμο τους. Ναι, έτσι ήταν και το χαστούκι που σου έριξε η Αγκουστίνα στα μούτρα. Όχι, Φέντε, και εσύ το πίστεψες. Προσποιήθηκε, ναι, προσποιήθηκε. Ναι, γιατί είναι τρελή για μένα. Κάρον, καλή εφεύρεση του υπόλοιπου, ε! Ποια εφεύρεση, χοντρέ? Δεν έμεινες κολλημένος με την Πεπονού εξαιτίας του κραγιών? Όχι, χοντρέ, και εσύ το έφαγες αυτό. Το πράγμα έχει ως εξής. Αν ήθελα να ξεκολλήσω, μπορούσα, αλλά αυτή δεν ήθελε, γιατί είναι ξετρελαμένη μαζί μου. Και καλά που τα έχω με τη Ροξάνα, γιατί αλλιώς... Γιατί αλλιώς τι? Γεια σου, Άγκους. Σήμερα δεν έβαψες στα χείλη σου. Λύφιε. Me dijeron que estaba muerta por mí y de cabeza me metí. Como un nabo me tiré a letra, me volví loco. Con sus patas en mi are. Pipipipiro, rararararara. Una son, tente. Vuelvo a cruzar, no se me escapa. ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! Me cantaban en el club. ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! ¡Cómo te cortó la luz! Tarjeta roja me sacó. Tarjeta roja le sacó. Y de fuego lo hizo. ¡Qué bolú! ¡Suya, suya, 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 suya! Yeah.
Ωραία, συγγνώμη. Λία. Άκουσε, θέλω να σου πω κάτι. Αν θέλεις να παίξεις καλά με τους φωνιάδες, πρέπει να ξέρεις πάντα ένα πράγμα. Ένα πράγμα μονάχα. Πάντα πρέπει να δίνεις πάσα στον Ατσίτα τον Γκολτζή. Εγώ είμαι, ξέρεις, πάρα πολύ καλός αυτό, γι' αυτό... Γκολτζή, εξαφανίσου. Μα του έδινα οδηγίες γιατί... Δεν θα δώσω οδηγίες σε κανέναν, μόνο εγώ δίνω οδηγίες. Ω, έτσι φέρονται στα ταλέντα σαν εμένα. Ποιος είναι το ταλέντο? Εγώ έχω πολύ ταλέντο, αρχηγέ. Εσύ? Το έχω λίγο φυλαγμένο, αλλά... Το έχει φυλάξει για να μην το χάσει, έτσι. Εξαφανίσου. Εξαφανίσου. Καλά, εντάξει. Φύγε. Εσύ και το ταλέντο σου. Φύγετε από εδώ για να μην σε βλέπω. Άντε. Εσύ μην τον ακούς, έτσι. Μην του δώσεις καμιά πάσα γιατί θα τη χάσει σίγουρα. Ο Νάτσο είναι άλλο πράγμα. Πώς? Βέβαια, αν του δώσεις μια πάσα και αυτός τη χάσει, πού μπορεί να την έχει βάλει. Αστείο. Ευτυχία, Ρομπλίτο. Ευτυχία. Θα νιώσει ευτυχία την ημέρα που θα πάψεις να λες βλακείς. Αυτή θα είναι η ευτυχισμένη μου μέρα. Εντάξει. Και εσύ στην προπόνηση έλα. Όχι, ναι, πρέπει να προπονηθείς. Όμως... Μένει πολύ λίγο για το τέλος. Θα είσαι ο πρώτος σκόρερ εσύ. Και με τους φωνιάδες. Με τους φωνιάδες. Ναι. Γιατί αυτά τα μούτρα. Τι τρέχει και έχεις τέτοιο ύφος. Σοβαρά, ο Δαβίδ Λάσερφιλτ ήταν στη Λέσχη. Τον γνωρίζεις? Φυσικά, τον έχω δει στο σόου του στην τηλεόραση. Είναι φαινόμενο τύπος. Είναι φίλος του Όσο. Μας κάλεσε να πάμε στο τσίρκο που δουλεύει. Και θα πάτε, φαντάζομαι. Και εσύ, δεν θέλεις να έρθεις? Εμένα μου αρέσει το τσίρκο. Μια φορά στη Μεντόζα δούλεψα σε ένα. Χρειάζονταν παιδιά, πήγα και με κράτησαν. Όμως έκατσα πολύ λίγο. Τι, σε έδιωξαν? Όχι, έφυγα εγώ. Γιατί με έστειλα να καθαρίσω το κλουβί των λιονταριών. Όχι, μην γελάτε, αλήθεια, αλήθεια. Πήγα να καθαρίσω το κλουβί των λιονταριών, ναι. Μου φαίνεται πως αυτός ο τύπος έχει ένα θαυμάσιο τσίρκο. Ναι, διάβασα στην εφημερίδα πως εκτός από αυτόν είναι και ένας ισορροπιστής που είναι υπέροχος. Ναι. Παιδιά, τι λέτε, να σας κάνω ένα μαγικό κόλπο? Όχι, χρειάζομαι μια πετσέτα. Δώσ' μου, άντε. Μην αρχίσετε. Όχι, σιγά να συγκεντρωθώ, περίμενε. Εντάξει. Τζόναθαν Κονέρο! Με τα πεκινουά του και με τα περιστέρια του! Λοιπόν, εντάξει. Θα κάνω να εμφανιστεί εδώ ένα παιχνίδι. Μια κουκλίτσα, εντάξει? Ναι, ωραία. Πάμε λοιπόν. Μάλιστα! Εδώ είναι. Το κοινομάλι, τι είναι εκεί? Πώς τι είναι, μια κούκλα! Καλό είναι, δεν το καταλάβατε! Ωραία! Ωραία παιδιά, πολύ καλά, πολύ καλά! Πάμε! Πάει καλά η ομάδα, ε! Ναι. Και εσύ πώς πας? Μου είπα πως ο γιατρός που θα χειρουργήσει είναι και πρώτος. Εγώ όμως φοβάμαι. Τι γιατί φοβάσαι? Έλατε, αν είναι πρώτος σημαίνει πως έχει κάνει πολλές τέτοιες εγχειρήσεις. Δυνατά κάνατε! Ναι, Λίτολα, λυπάμαι τον παπά μου, την δίνει που τον έχω μπλέξει έτσι. Τι θα πει τον έμπλεξε, τον δείτε το, θα είναι περίφωνος που μπορεί να σε βοηθήσει. Ναι, αυτό λέει. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, ε. Και βέβαια θα πάνε όλα καλά, Ραντίτα, και βέβαια.
Χωρίς να το καταλάβεις, θα ξυπνήσεις από την εγχείρηση και όλα θα είναι εντάξει. Και θα ξαναπαίξω ποδόσφαιρο. Για την τελευταία αγωνιστική θα παίξω οπωσδήποτε. Έτσι μ' αρέσεις. Ωραία, παιδιά! Λοιπόν, ξέρετε πως ο Νταβίδ Λάσερφιλντ γράφει όλα τα μυστικά του σε ένα τετράδιο? Σε ένα τετράδιο. Ναι. Αυτό το τετράδιο τότε θα αξίζει μια περιουσία, πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά. Και αν εμείς το πάρουμε, τα λεφτά αυτά θα γίνουν δικά μας. Α, Ρομουλή, το κοίταξε τι γέννησες. Αυτό είναι το μωρό μου. Πάει το κουδούνι. Αν βρούμε το τετράδιο θα μάθουμε πως έκανε αυτό με το άγαλμα της ελευθερίας. Άντε. Ο Λάσερφιλντ είναι φαινόμενο. Τι λέω φαινόμενο, είναι μια διάνοια. Ναι, μπορεί να είναι διάνοια, αλλά η σημερινή παράσταση αναβλήθηκε, κύριε. Γιατί? Δεν ξέρω. Α, αρρώστησε ο ισορροπιστής. Αν αρρώστησε ο ισορροπιστής, σίγουρα χρειάζονται άλλο νούμερο. Και αν χρειάζονται άλλο νούμερο, μπορεί να προσλάβονται εμένα. Βέβαια. Γιατί δεν ετοιμάζουμε ένα νούμερο μαζί για το τσίρκο, ε? Νομίζεις? Βέβαια. Άκουσε τότε, αρχηγέ. Ρέμιξ! Γυρνάει, γυρνάει. Η σοκολάτα. Μέσα και μέσα. Με μάγιο μέσα. Καλό ήταν, ε. Καλό ήταν. Ναι. Για ένα τσίρκο ή για ένα εστιατόριο. Θα σου πω αμέσως. Ω, κοίτα, ένα θαυμάσιο υδροβιοτέρας! Ω, αυτό το βάζεις στο νερό και σε μια μέρα μεγαλώνει 10 φορές περισσότερο! Ναι, το ξέρω, μικρέ. Εσύ τι πέτυχες? Να δω. Όχι, ένα θαυμάσιο ραδιενεργό τέρας, δεν ξέρεις πως λάμπει στο σκοτάδι, είναι καταπληκτικό! Λάσερφιλντ, μπορείς να κάνεις κάποιο μαγικό με αυτά τα τερατάκια? Σταμάτα τα ρούσα, πάψε πια! Δεν βλέπεις ότι είμαι στενοχωρημένος! Τόση φασαρία για έναν ισορροπιστή! Τόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα! Είναι καθοριστικό, γιατί ενώ εγώ ετοιμάζω τα κόλπα μου, αυτός διασκεδάζει το κίνημα! Βέβαια! Εσύ μην ανησυχείς, γιατί μπορεί να σου δώσουμε ένα χεράκι εμείς! Κοίτα. Είσαι ισορροπιστής! Ναι. Όχι, δεν είμαι ισορροπιστής! Αλλά έχω ένα φίλο που κάνει θαύματα με την μπάλα! Βέβαια, είναι αλήθεια! Ο Μπενίτο Μπενιώτη! Ποιος? Ο Μπενίτο! Είναι καταπληκτικό σε αυτά! Έχει το παγκόσμιο ρεκόρ! 20 ώρες και 5 λεπτά χωρίς να αγγίξει η μπάλα το έδαφος! Εδώ έχω τον αριθμό. Θες να τον πάρουμε? Όσο μου να τον πάρω. Ναι, ορίστε. Σίγουρα θα δεχτεί ο Μπενίτο. Ναι, θα ενθουσιαστεί όταν τον πάρεις εσύ. Ναι. Άλλωστε το να δουλέψεις με κάποιον σαν το Δαβίδ. Ναι. Ε? Γεια σας, κυρία μου. Είναι εκεί ο Μπενίτο Μπενιώτη. Α, ωραία. Πείτε του, τον περιμένουμε εδώ στην 25η Μαΐου. Ευχαριστώ. Και, τι έγινε? Τίποτα. Μου είπε η μάνα του πως ο Πενιώτη έχει φύγει και δεν ξέρει πότε θα γυρίσει. Ηρέμησε, σίγουρα θα βρεις κάποια λύση. Λοιπόν, το βρήκα. Θα γίνουμε οι υπέροχοι Μαλτίνοι. Αν δεν κάνω εγώ τον ισορροπιστή, πειράζει, Ρομουλίτο, γιατί υποφέρω από ηλίγκους. Τίποτα από αυτά. Φακύρης, όταν θα μας δει ο Δαβίδ, θα μας προσλάβει και όταν πάμε στο τσίρκο, θα του πάρουμε το τετράδιο και εκατομμυριούχοι. Εκατομμυριούχοι, τι ωραία, Ρομουλίτο. Μια ερωτησούλα. Ναι. Εσύ είσαι φακύρης? Όχι, εγώ όχι. Εσύ. Α, τι! Ναι, εσύ. Μην ανησυχείς, θα εξασκηθούμε. Εδώ είναι. Πώς το βλέπεις? Μα πού το βρήκες αυτό? Πώς που, στην κακιά βαλίτσα. Πάντα υπάρχει κάτι, έλα. Έλα λοιπόν, έλα. Να κάνω τι? Πρέπει να ξαπλώσεις. Εγώ? Βέβαια, πρέπει να εξασκηθείς. Όχι, εγώ φοβάμαι, όχι. Μα δεν είναι τίποτα αυτό, έλα τώρα. Όχι, Ρομουλίτο, θα τρεπίσω τον παππούλι μου. Θα τρεπίσεις τον παππούλι σου. Το βρήκα. Τι? Η κακιά βαλίτσα έχει αυτό που θέλω εγώ. Θα σε υπνοτίσω και τελείωσε. Εγώ. Δεν θα νιώσεις τα καρφιά, μην ανησυχείς. Γεια σου, Ροντίν! Πού είναι, Ροντίν! Της έχω ένα υπέροχο πείμα. Άκου, διαβάζω. Ναι. Τι είναι αυτό? Μπορεί να χτυπήσω. Πάρ' το από εκεί, σε παρακαλώ, πάρ' το. Όχι, όχι, είναι για μένα, Νατσίτο. Θα μάθω να κάνω το φακίρι. Το φακίρι? Θα πιω πρώτα μια σοκολάτα για να πάρω λιγάκι δύναμη, ξέρεις. Όχι, θα μου φτιάξεις μία με δύο κουταλιές ζάχαρη, σε παρακαλώ. Εδώ είναι. Εδώ είναι, θα σε... Πού πήγε? Τι φοβιτσιάρης, τι δηλώς! Σίγουρα θα τα έχει κάνει πάνω από το φόβο που έχει, δεν είναι... Δεν είναι...
κακιά βαλίτσα. Έφαγα όλα τα καρδιά. Ηρέμησες? Ναι, το μόνο που θέλω είναι να γίνει γρήγορα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να πάνε όλα καλά. Ναι, σίγουρα. Κοίτα πόση εμπιστοσύνη έχω που σε κάλεσε να πάμε σινεμά την επόμενη εβδομάδα. Έτσι. Τάτι, ναι. Εχθές ξέρεις... Όχι, όχι, θα σκεφτείς ότι είμαι χαζός. Όχι, πρέπει να μου πεις. Εντάξει. Ονειρεύτηκα πως ήμασταν γεροντάκια και πως περπατούσαμε στη γειτονιά και βλέπαμε ένα σωρό εγγονάκια που έβαζαν στους ατρόμητους. Όχι, Ράτα. Δεν είσαι χαζός. Είσαι γλυκούλης. Λοιπόν, τα λέμε μετά. Γεια σου. Ρατίτα. Τι. Ώστε εσύ είσαι που εκθέτεις την ανιψιά μου, ε. Όχι, όχι, εγώ. Όχι, αυτός δεν με εκθέτει καθόλου. Ο Ράτα είναι το αγόρι μου. Έχεις πρόβλημα? Πάμε. Πώς μεγάλος είναι η κρύη. Καρφάκι, καρφάκι. Γεια σου, Λιτό. Τι κάνεις, Χέντι? Καλά. Ψάχνω να βρω καρφί. Ο Μπόκα μου είπε πως θέλεις να με δεις. Ναι, ναι, θέλω να σου μιλήσω. Ωραία, πες μου. Όχι, πες εσύ σε μένα. Ξέρεις, επειδή πέρασε λίγος καιρός, νομίζω πως τώρα μπορείς να μου πεις γιατί έφυγες από τους ατρόμητους. Όχι, όχι, Λίτο, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Θέλω να μου πεις για να σε βοηθήσω. Ναι, εντάξει, εσύ θέλεις να με βοηθήσεις, αλλά δεν μπορείς να με βοηθήσεις. Πες μου, τσακώθηκες με κάποιον? Όχι, με τα παιδιά είναι όλα εντάξει. Λίτο, γι' αυτό έχουμε ήδη μιλήσει. Τότε... Τότε δεν θέλω να επιμείνεις άλλο. Για την ώρα δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Ίσως αργότερα, αλλά τώρα όχι. Όχι, Λίτο. Λίτο, μη στεναχωριέσαι. Οι ατρόμητοι θα βγουν πρωταθλητές και χωρίς εμένα, να ξέρεις. Είναι η καλύτερη του κόσμου. Δεν με ανησυχούν οι ατρόμητοι. Ανησυχώ για σένα. Αχ, καλή μανούλα! Πώς έγινε ο πισινός μου, σας συνεπήρη! Τηρέμισε, Ραμουλή, το λίγα έμεινα. Ναι, λίγο μένει για να σε διαλύσω, βλαμμένε. Δεν το έκανα εγώ, αλλά ο Νάτσο. Μη γελάς, μη γελάς, άχρηστο υποκείμενο, μη γελάς, σου είπα. Πώς θα μην γελώ, αρχηγέ. Ο πισινός θα γίνει σιωπήρη. Σιωπήρη θα γίνει το μυαλό σου από τις μπουνιές που θα σου ρίξω εγώ. Σιγά, σιγά, είπα γιατί με πονάει. Εντάξει, μην είσαι τόσο δηλός. Δηλός, δηλός, αλλά... Εντάξει, αρχηγέ, θα βοηθήσω κι εγώ, έλα. Με το μαλακό. Πάμε, πάμε. Τι καταστροφή είναι αυτή. Όχι, δεν θέλω ούτε να ξανακούσω να μιλάνε καφακίριδες, γιατί ο πισινός μου έγινε σουρωτήρι. Και μη γελάς, βλαμμένε, γιατί θα ξεσπάσω σε σένα. Μη γελάς καθόλου, άχρηστο υποκείμενο. Καλά, δεν ξαναγελάω. Φτάνει. Θα κάνεις το... φλογοβόλο. Αυτός ή εγώ? Εσύ. Φλογοβόλο εγώ. Ναι, σκέψου, σκέψου λιγάκι. Όσο εσύ δεν κάνεις το φλογοβόλο, εγώ θα μπω στο τσίρκο. Και αφού μπω, πάω στο καμαρίνι του Όσο και του βουτάω το τετράδιο, το οποίο θα μας κάνει εκατομμυριούχους. Όχι, 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 φοβάμαι εγώ, όχι, 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 όχι. Το κάνω εγώ, άρχηγε, το κάνω εγώ. Όχι, όχι, εσύ. Εγώ, άρχηγε. Γιατί όχι. Γιατί κατά βάθος αγαπάω. Ναι. Αυτό είναι επικίνδυνο για ένα μικρό παιδί. Είδες, εσύ ο ίδιος το είπες, είναι επικίνδυνο. Για ένα παιδί, εσύ δεν είσαι ένα παιδί. Νομίζεις πως είσαι ένα παιδί. Ναι. Έχεις γένεια, έχεις τρίχες στο στήθος. Ναι. Τότε πάρε. Πάρε! Πιες το ενόπνευμα! Ναι. Τώρα! Αυτό είναι! Πάρε!
Δεν ξέρω, δεν θέλω να το πω ακόμα, Λίτο. Είναι πολύ ενθουσιασμένος με το να παίξει. Ναι, ναι, το ξέρω και δεν θέλω να απογοητευτεί από τώρα. Θέλω να τον προσέξω λίγο. Ναι, ναι, βέβαια. Και πόσο καιρό πρέπει να μείνει μέσα μετά από την εγχείρηση, ε? Κοίτα, εγώ νομίζω 4 μέρες. Και ο Γκουσταβίτο 10 ή 12 μέρες, 2 εβδομάδες, κάτι τέτοιο. Α, για να παίξει ούτε λόγος. Όχι, όχι, ούτε λόγος. Και αν τα παιδιά βγουν πρωταθλητές χωρίς ο Γκουσταβίτο, θα είναι πάρα πολύ σκληρό για αυτόν. Ναι. Και όπως έγινε και πέρυσι ο Εκουαδόρ που έχασε το πρωτάθλημα από την ανεμοβλογιά. Πόσο θα υποφέρει, δεν θέλω να το σκεφτώ. Ναι, πολύ σκληρό, πολύ σκληρό. Αλλά δεν ξέρεις πως φώναζε. Έμοιαζε σαν να ήταν ο ίδιος εκεί και έπαιζε στον αγώνα. Γκουσταβίτο είναι ατρόμητος βέρος. Χοντρέ, ετοιμάζω ένα νούμερο για να βοηθήσω τον Δαβίδ Λάστερφιλντ. Με το σκηνή για τα ρούχα. Ναι, δεν έχετε δει να περπατάνε πάνω στο σκηνή. Τι, εσύ θα το κάνεις αυτό? Όχι, εγώ θα κάνω κάτι πολύ πιο δύσκολο. Αυτό που θα είναι δύσκολο είναι να αντέξει το σκηνή. Ναι, μιλιάδες. Μπούκα, τι κάνεις εδώ? Με συγχωρείς, Κρίς, αλλά αυτό δεν μπορείς να το δεις. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο νούμερο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαζί σας ο μεγάλος ακροβάτης, Μπόκα Παστιθιώτη! Έλα τα ρούσα! Χτύπα το κουβαδάκι με ρυθμό, ξέρεις εσύ, έτσι, έτσι. Έλα! Μπόκα, για το Θεό, νόμιζα πως θα περπατήσεις επάνω στο σκηνί. Μα όχι, Κρις, εγώ είμαι πιο προοδευτικός. Οποιοςδήποτε περπατάει πάνω στο σκηνί. Τι κόπανος που είσαι εσύ. Το χρόνο που πέρασε συναντιόμαστε πάντα πριν τα κρίσιμα παιχνίδια. Ναι, και μας πήγε πάρα πολύ καλά, ε. Πριν από ένα τελικό ή έναν αγώνα περνούσαμε μια νύχτα μαζί. Θα πρέπει να συναντιόμαστε και για τα παιχνίδια που έμειναν, ε. Αν το θέλετε εσείς δεν έχω αντίρρηση, αλλά πρέπει να ρωτήσετε τους γονείς σας, να δούμε αν συμφωνούν και αυτοί. Αν πεις για τον μπαμπά μου κανένα πρόβλημα, ε. Θα με κλείσει μέσα και δεν θα με αφήσει μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Έτσι θα βγούμε πρωταθλητές. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σκέφτεσαι τα παιχνίδια. Μας έμειναν 3 τελικοί, ε. Έλα, αγαπητέ. Κοιτάξτε πια. Μπενίτο, ευτυχώς που ήρθες. Θα το πούμε αμέσως στον Δαβίδ Λάστερφιλντ. Θα σου εξηγήσουμε με τα Μπενίτο. Πάμε. Κορίτσια, να φέρω το γάλα. Α,
Όχι, μαμά. Πιο καλά φέρε τα φρούσια λέει που αγοράσαμε. Εντάξει. Πώς είναι οι γονείς σου με την εγχείρηση? Έτσι και έτσι. Ας ελπίσουμε να πάει καλά, ε. Να, μια εγχείρηση δεν είναι αστεία. Τι γίνεται τώρα, τα απορρίψει το νεφρό του μπαμπά σου? Αχ, πάντα με την χρυσουζιά σου εσύ. Δεν μπορεί να γίνει, Λουτσιάνα. Να και τα φρούζελε. Τι ωραία φρούζελε. Παμ. Άνοιξε, Ανδρέα, σε παρακαλώ. Ωραία. Γεια. Α, γεια σου, Γκαστόν. Κορίτσια, καλές ειδήσεις. Εμφανίστηκε ο Μπενίτο Πινιώτη. Ο Δαβίδ Λάστρας φλιτσώθηκε. Θαυμάσια! Τώρα θα μπορέσει να κάνει την παράσταση με το νούμερο που του έλειπε. Ναι, δεν ξέρεις πώς έκανε ο Λάστρας με τον Μπενίτο. Συγγνώμη. Πού πας εσύ, Νάτη? Να, θυμήθηκα κάτι πρέπει να κάνω και... συγγνώμη. Θα σε σκοτώσω. Συγγνώμη, Ρομουλίτο, δεν το ήθελα, Ζουλέ, συγχώρησε με, δεν το ήθελα. Κοίταξε πως με έκανες. Μα αφού μου είπες εσύ να πηζήξω. Ναι, αλλά όχι στα μούτρα μου, ηλίθιε. Τι έπαθες? Για όλα αυτά, αυτός ο θείος, ο ηλίθιος. Τι έκανε? Είναι ένας βλαμμένος, δεν έχει καθόλου μυαλό. Ξέρεις κάτι? Τι? Για να χάρετε τον καιρό σας με τέτοιες φλακίες, εσείς οι δύο χάσατε την ευκαιρία να κλέψετε το τετράδιο του μάγου. Γιατί? Γιατί? Ναι. Γιατί βρήκε πια το νούμερο για το σόου του, τον Μπενίτο Πενιώτη. Τον Μπενίτο Πενιώτη. Σ' αρέσει κιόλα, θα σε σκοτώσω. Όχι. Δεν πειράζει, ο Ρόμουλο Μαλτίνι δεν παραδίδεται. Είναι ώρα να δράσει ο σούπερ κακός. Και ο φίλος του σούπερ κακούλης. Και τι θα κάνεις? Θα κλέψω το τετράδιο του μάγου. Α, και η κακιά γάτα? Τι άλλο, θα κάτσεις στο σπίτι. Όπως πάντα στο έτσι. Σπίτι. Είναι θαυμάσιο. Γεια σας, τι νέα? Τι νέα, μικρή μου? Πώς θα πας? Δεν είναι απίθανη. Ναι. Άλλο πράγμα. Τα μάτια, η μητούλα. Είναι απίστευτο. Πανέμορφη. Τα παιδιά λείπουν, άτε. Όχι, όσο. Ήρθα να μιλήσω με τον μάγο. Α. Σκεφτόμουν, ξέρεις, αυτό το βιβλίο που έχεις με τα κόλπα. Ναι, τι τρέχει. Εντάξει, είναι επικίνδυνο να το έχεις μαζί σου. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις πως τριγυρνάνε δύο μασκαρεμένοι εγκληματίες εδώ. Μπορεί να στο κλέψουν. Μην ανησυχείς, Νάτη. Όσο ο Δαβίδ θα κάνει το σόου, θα είμαι στο καμαρίνι του να το προσέχω εγώ. Μην ανησυχείς. Α, τότε είναι πολύ σίγουρα. Αρχηγέ, γιατί ακριβώς με κάλεσες? Γιατί έχω μια αποστολή για σένα. Η επιθυμία σου είναι για τα γέρια. Το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό. Έμαθα που θέλει το τετράδιο του μάγου, όσο αυτός θα δουλεύει. Πού, Νάτη? Στο τροχόσπιτο του Όσο. Να η αποστολή σου. Να μάθεις που θα είναι το τροχόσπιτο του Όσο. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Αχτούν. Ρόσμαρς. Τι βλάκα αυτό το παιδί. Τι βλάκα. Α, και γιατί αυτό? Γιατί δεν δούλεψα ποτέ σε τσίρκο. Και ειδικά με ένα τόσο σπουδαίο μάγο σαν τον Δαβίδ Λάσερφιντ, α. Ναι. Το φαντάζομαι. Βέβαια. Εξαλληλεύεσαι, Μπενίτο, αφού εσύ είσαι φαινόμενο. Κοίτα. Πρόσεξε αυτό. Εδώ. Κοίτα, Μπενίτο. Πάμε. Αυτό είναι τέλειο, τέλειο! Δάσκαλε, είδωλο! Κοίτα τι κάνει αυτός ο μικρός, α! Εντυπωσιακό! Θα δεις που ο Λάσερφιντ θα σε πάρει μαζί του σε όλο τον κόσμο! Πάμε λοιπόν, πάμε, γιατί είναι η ώρα του σόου. Λοιπόν, Αρτούρο, θα τα πούμε μετά, έτσι? Εντάξει, γεια σου, κύριε Αρτούρο! Γεια, γεια! Κάνε μου μια χάρη, φίλοι φάτσοι. Πες τα παιδιά να ρυθμίζουν καλά τη μουσική και τον ήχο, σε παρακαλώ, γιατί δεν θέλω καμία έκπληξη στην παράστασή μου, έτσι? Γεια σας! Γεια! Συγγνώμη, το τροχόσπιτο του Όσο... Εκεί, εκείνο που λέει Όσο. Γιατί? Α, γιατί είναι πολύ φίλος μου, ξέρετε. Α, ώστε αυτό είναι. Αυτό, σου είπα πως είναι αυτό, μικρέ μου. Εντάξει, ευχαριστώ για όλα. Τα λέμε, γεια! Γεια! Τι παιχταράς, Μπενίτο, είσαι απίθανος. Γόνατο, γόνατο, μεγάλη διάνοια απίθανε. Υπέροχα, ωραία. Είναι φαινόμενο. Είναι φαινόμενο, Δαβίδ. Ναι. Θέλω να αλλάξω για το σόου. Πού είναι το καμαρίνι μου? Μην ανησυχείς, άντε άλλαξες το τροχόσπιτό μου. Α, και θυμίσου να προσέχεις το τετράδιό μου, ε. Έλα ωραία, να σου δείξω ωραία. Πού είναι. Έλα, Μπενίτο. Είναι ωραίο το τσίρκο, ε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θείο μου. Μια στιγμή, περιμένετε. Μην πλησιάζετε αυτή την πόρτα, παιδιά. Ο θείος είναι στο τροχοσπιτό μου. Τάτι, ελάτε να σας πάω. Εδώ είναι. Εδώ είναι η σούπερ κακούλη.
Σούπερ Κακούλη. Εδώ είμαι, Σούπερ Κακέ. Νόμιζα πως έφυγες. Πάμε. Και μην κάνεις αστεία, ε. Εκεί. Εκεί. Τι έγινε. Πάτσα κακά από ελέπαντα, Σούπερ Κακέ. Τι ηλίθιες. Καθάρισέ τα. Τι θέλεις. Να τα καθαρίσω εγώ μήπως. Όχι, όχι, όχι. Έλα, πάμε, πάμε. Στάσου, έλα, γιατί αργήσαμε. Έλα. Όσο ήρθε ο Σούπερ Κακός. Και ο φίλος του Σούπερ Κακούλης. Δώσε μας το τετράδιο, γιατί είσαι περικυκλωμένος. Από εκεί το μπάνιο Σούπερ Κακέ. Όσο, μην με κάνεις να νευριάσω περιμένοντας εδώ έξω. Βγες γρήγορα έξω. Βγες, Όσο. Είμαστε εμείς οι πρώτοι.